Kevin Anaraki, actually on the test, αλλά επειδή συνομιλητές στη σημερινή μερίδα. Σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Μάρκου Καραμάντας, τις ευχαριστίες του για το κάλεσμα να είμαστε κι εμείς εδώ και να έχουμε και τη δυνατότητα εκπαίδευσης. Όπως γνωρίζετε, η Καραμάντα είναι η πόλη που διεκδικεί μαζί με άλλες δύο την πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021. Το Μανεκάκιο Ίδρυμα έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει στην προετοιμασία, στο να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος που ήταν να περάσουμε την πρώτη φάση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν και για τη δική σας συμμετοχή σε αυτό το πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και για όσους δεν γνωρίζουν, καλό είναι να διαβάσουμε ποιο είναι το μανιφέστο, να σας διαβάσω το μανιφέστο στο οποίο κινείται η πόλη και ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο η πόλη θέλει να διεκδικήσει αυτό το δίσκο. Η Καραμάντα λοιπόν διεκδικεί αποφασιστικά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021. Στόχος του, τη Καραμάντα 21, που είναι το γραφείο υποψηφιότητας, είναι η αφύπνιση της συλλογικότητας, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών στη διαδικασία μετεξέλιξης της πόλης από μια μικρή πόλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας σε πόλη του κόσμου. Να αποτελεί η Καραμάντα ευρωπαϊκό παράδειγμα αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης και να μετασχηματιστεί σε κέντρο δημιουργικής παραγωγής. Το Καραμάντα 21, με άξονα τον πολιτισμό, υπερασπίζεται την ισότητα, τη διαφάνεια, την ευημότητα και καλεί κοντά του όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, κοινωνικής, θρησκευτικών πεπιθήσεων ή άλλων. Αρχές μας είναι η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας. Η προσβασιμότητα στον πολιτισμό, η προστασία του τόπου και η άνοχη αστική και οικονομική ανάπτυξη, η ανάπτυξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η αυθεντικότητα, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καθώς και η ευαισθητοποίηση ενός μεγαλύτερου κοινού, στην καλλιτεχνική ποιότητα, αποτελούν κεντρικές κατευθύνσεις της Καραμάντας ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Εργαζόμαστε για την ενδυνάμωση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παιδείας, καθώς και για την ανάπτυξη αντισυμβατικών καινοτόμων καλλιτεχνικών προτάσεων. Το όραμα για την Καραμάντα είναι η ιστορία μιας πόλης που ανοίχθηκε στην Ευρώπη μέσα από μία επανάσταση. Πέρασε έναν καταστρεφικό σεισμό και αναγεννήθηκε και σήμερα, στη σκοτεινή αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης, η ίδια πόλη κινητοποιείται ξανά για να υπερασπιστεί τον πολιτισμό με την ευρία έννοια. Τον πολιτισμό πέρα από τις τέχνες και πέρα από τα σύνορα. Είναι μια πόλη μέσα στη φύση του ελληνικού τοπίου, μια πόλη που αναδύεται, που ανατέλει, που ανέρχεται, που κινητοποιείται, που εγείρεται. Καραμάντα rising. Μια κεντρική ιδέα λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός, το όραμα, σκοπός είπαμε, το όραμα της πόλης. Το όραμα της πόλης, είπαμε, είναι η πόλη, η οποία μετά από μια επανάσταση πέρασε, μετά από την επανάσταση πέρασε έναν καταστρεπτικό σεισμό, αναγεννήθηκε και σήμερα σε αυτή την οικονομική κρίση με θέματα επιβίωσης η πόλη αυτή πρέπει να κινητοποιηθεί ξανά και να περασπιστεί τον πολιτισμό. Στόχοι μας, η Καραμάντα να γίνει ευρωπαϊκό παράδειγμα πόλης, πρότυπο πολιτιστικής αποκέντρωσης. Αποφυγή διαρροής αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού, ενεργοποίηση των πολιτών, εξωστρέφεια, υψηλής ποιότητας καλλιτεχνική παραγωγή, αναβάθμιση, ενθάρρυνση και βιωσιμότητα ανεξάρτητων πολιτιστικών ιδρυμάτων, ανάπτυξη και τεχνογνωσία σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο. Αυτά είναι ο σκοπός και ο στόχος για τον οποίο η Καραμάντα αποφάσισε να διεκδικήσει αυτόν τον θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Βέβαια, αυτό που έχει να κερδίσει η πόλη, γιατί τρεις είναι οι πόλεις, μία θα είναι αυτή που θα κερδίσει,
Αυτό που έχει να κερδίσει η πόλη δεν είναι μόνο ο τίτλος, είναι και ο δρόμος μέχρι που να κατακτήσει τον τίτλο, που έχει μάθει να εργάζεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν μέχρι σήμερα και η δεύτερη φάση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Μπορεί να είναι τρεις πόλεις τώρα και όχι 14 που ήταν στην πρώτη φάση, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί τώρα το όραμα πρέπει να γίνει πιο ευδιάκριτο και να γίνει πιο πιστευτό ότι πραγματικά μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο συνέδριο.